το ερώτημα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του Τράξιον, του Γκαζιού και της πολιτισμένης Αγριάδας, είναι απλό. Μπορεί σήμερα στον όλο και πιο υστερικά πολιτικός ορθό κόσμο μας ένας άνδρας να απολαμβάνει τη γρήγορη οδήγηση? Έχουμε δηλαδή το δικαίωμα να επιστρέφουμε στις παλιές καλές αξίες, στα εφηβικά μας όνειρα, χωρίς ένα φορτηγό τύψης και μια νταλίκα ενοχές επειδή είμαστε υποτίθεται σεξιστές, σοβινιστές και ανώριμοι? Δυστυχώς, παρά την επικρατούσα εσχάτως στάση του νεοφεμινιστικού φανατισμού, το Golf R είναι ένα κατεξοχήν ανδρικό παιχνίδι. Φυσικά, το ίδιο το Golf R δεν έχει κανενός είδους μισογυνισμό, αντιθέτως, είναι ένα θηρίο ανοιχτό προς κάθε οδηγό, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ακόμη όμως και αν λεπτεπίλεπτα χέρια χαϊδεύουν το τιμόνι και τα λοιπά του χειριστήρια, το Golf R φτιάχτηκε από τη Volkswagen ως δώρο για τον άνδρα. Τον άνδρα που ονειρεύεται από δράσεις από τον οικογενειακό βίο και τη συμβατικότητα, από δράσεις προς την πλησιέστερη πίστα για ξεκάπνισμα, αλλιώς για εκτόνωση. Με 310 άλογα, τετρακίνηση και τα πλέον εξελιγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα οδήγησης, το Golf R είναι ένα supercar τσέπης. Θα πει κανείς ότι για την τιμή του, δηλαδή γύρω στις 45.000 ευρώ, είναι ακριβό ως Golf. Κάποιος άλλος όμως θα επισημάνει ότι κάτω από την προβιά του καταξιωμένου Golf κρύβεται ένα ατίθασο άγριο θηρίο με συμπεριφορά και επιδόσεις που μόνο σπορ αυτοκίνητα σε πολύ υψηλότερη κατηγορία τιμής μπορούν να προσφέρουν. Επομένως, το R ως το πλέον ισχυρό και γρήγορο Golf που κατασκευάστηκε ποτέ είναι ένα φαινόμενο, μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση στην απέραντη γκάμα μοντέλων της Volkswagen. Στην εκδοχή του με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη DSG και 7 σχέσεις, οι 310 ύπη από το δίλητρο μοτέρ TSI με turbo και άμεσο ψεκασμό εκτοξεύουν τον Golf R από στάση έως τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα. Και μιλώντας περί εκτοξεύσεων, το Launch Control, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα περιορισμού του σπιναρίσματος κατά την εκκίνηση, θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα ατού του Golf R. Παρομοίως υπερήφανη είναι η Volkswagen για όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα της οδήγησης του Golf R. Και δεν είναι λίγα. Εκείνο όμως που θέλει ακόμα περισσότερο τους εραστές της γρήγορης οδήγησης είναι το γεγονός ότι το ESC ή αλλιώς το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της ευστάθειας απενεργοποιείται εάν το θελήσει ο οδηγός. Ένα τόσο δυνατό και γρήγορο αυτοκίνητο, εκτός όλων των άλλων προσόντων του, δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της απελευθέρωσης. Εμπιστεύεται την κρίση και τη λογική του, έστω και αν οι 310 ύπη αρκούν για να σε ξετρελάνουν, ιδιαίτερα δε σε συνθήκες μιας κλειστής και ασφαλούς πίστας. Προσαρμόσιμο όμως είναι και το προφίλ οδήγησης, καθώς στο Golf R υπάρχει δυνατότητα επιλογής της αντίστοιχης χαρτογράφησης αναλόγως των διαθέσεων. Φυσικά, η μεγάλη πρόκληση είναι το πρόγραμμα ρυθμίσεων Race. Τότε όλα αγριεύουν και σοβαρεύουν, ενώ στην οθόνη αφής δίνεται ο έλεγχος του μαθητή. Πώς είναι η πίεση του turbo, πόση από τη δύναμη του κινητήρα αξιοποιεί ο οδηγός τη δεδομένη στιγμή, πίεση πόσων G δέχεται καθώς στρίβει. Με τον σχεδιασμό του, με κάθε του λεπτομέρεια εντός και εκτός, το Golf R δείχνει χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα υπερσύγχρονης, υπερασφαλούς αλλά και ταυτόχρονα παλαιομοδίτικης, αυθεντικής τάσης για φλερτ με τα όρια. Γιατί ένα Golf με την ένδειξη R ερωτοτροπεί με το μέγιστο, με τα άκρα, με τον υπερθετικό. Πώς λέμε, να ένα Golf R, δηλαδή να μια γκολφάρα.